Πάμε. Θα θέλαμε να πούμε στην επιχείρηση να ανοίξει τα κουρτινάκια που έχει κλειστά και να φανεί αν θέλει ακόμα, αν τη Δευτέρα το πρωί οι 100 συνάδελφοι που έχουν δηλώσει εδώ θα αποχωρήσουν, ναι και θέλει, και με τον παλιό μισθό, αν τη Δευτέρα ή την Παρασκευή τους διώξει. Να πάνε οι άνθρωποι, να απογράψουν και να φύγουν. Ένα αυτό. Δεύτερον, η διαπραγμάτευση δεν γίνεται μέσω των καναλιών και των εντυπώσεων, μέσω φυλαδίων και ενημέρωση αυτό που δεν ξέρουν. Το δεύτερο είναι ότι το 8,1 μείωση που λέει είναι το εξής. Σήμερα ο μισθός είναι συγκεκριμένος. Δεν είναι 8,1 πάνω στο μισθό. Είναι 14,3 πάνω στο μισθό. Μεσοσταθμικά. Αλλά ας πάρουμε ένα μισθό, το δικό μου να πάρουμε. Θέλει στο δικό μου μισθό να υπογράψω. Ήδη σήμερα έχω 24,5% που είναι 16% από τη μία μέρα εκπαιδευτικής που είναι μέσα στη σύμβαση γραμμένη, συν 8,5% που είναι η υπογραφή της προηγούμενης σύμβασης. Είμαι στο 24,5%. Θέλει άλλη μία μέρα από ό,τι κατάλαβα και άλλο 12%. Όλα θα κάνουν 52,5%. Ζητάει ο εργαζόμενος να πληρώσει τα χρέη του και τα χρέη της εταιρείας. Τα χρέη που έκανε η εταιρεία ζητάει να πληρώσει ο εργαζόμενος. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα το οποίο είναι που και δεν το λέει η εταιρεία, γιατί αρνείται πεισματικά. Γιατί αρνείται πεισματικά η εταιρεία να υπογράψουμε σύμβαση τώρα για 2 μήνες, για 3 μήνες. Την τελευταία συνάντηση προτείναμε να κάνουμε σύμβαση μέχρι Σεπτέμβρη αυτή που έχουμε. Να γίνουν οι εθελουσίες και μετά να ξαναβρεθούμε για να ολοκληρωθεί η σύμβαση. Ζητήσαμε 2 μήνες παράβαση, 3 μήνες παράβαση, 4 μήνες παράβαση, 1 μήνα παράβαση. Θέλουμε εδώ και τώρα. Και έχουν την απέτηση ο κόσμος να τους πιστέψει. Το δεύτερο, το τετραήμερο. Στην προηγούμενη σύμβαση βάλαμε μέσα τον νόμο που έλεγε ότι για περιτροπή σε τετραήμερη επασχόληση. Η εταιρεία, αν έχει παραπάνω δουλειά, μπορεί άνετα το τετραήμερο να το κάνει πενθήμερο. Αν δεν έχει, παραμένει τετραήμερο. Αν δεν διεύθυνε η σύμβαση και πάει χωριστά με διαβούλευση, και αν το καλέσει το Σεπτέμβριο, το πάει 2 μήνες. Δεν καταλαβαίνουμε τη λογική που το εκπεριτροπεί, το πάνε 2 μήνες. Και αν μπει το Σεπτέμβριο, ξέρετε, θα γίνεται όλη η τρίμηνη εργασία. Το Σεπτέμβριο, μήπως η μείωση μου θα είναι 52,5% πάνω στο σημερινό μισό που έχω. Πόσο θα είναι. Είναι η έξτρα μέρα και αυτά που θα απογράψω. Θέλουμε προγραμμένο με σύμβαση τετραήμερο. Για να μην μπορεί να το κάνει τριήμερο ή διήμερο. Για να μην μπορεί να εξαφτιώσει τους part-time συναδέλφους, να τους αναγκάσει να φύγουν. Η πρώτη εταιρεία, αυτούς που πρώτα εξαφτιώνει είναι η χαμηλόμιση. Στην προηγούμενη σύμβαση βάλαμε ένα μαξιλαράκι. Τα 1.200 ευρώ καταβαλλόμενα, γύρω στα 700 καθαρά, αυτοί να μην έχουν μείωση. Άσε που είχαν μείωση τελικά οι άνθρωποι, από αλλού, αλλά η πολύ χαμηλόμιση τη φορά αυτή είναι στο έλεος του Θεού. Πάμε για πλήρη εξαφανίωση και να φύγουν αυτοί. Το βασικό στην όλη ιστορία είναι να χρηματοδοτεί η εταιρεία, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να αντέξει. Και για να κάνουμε τον κύκλο, να επανέλθουμε στο πρώτο που είπαμε, ας διώξει, ας βάλουμε λεφτά η μέτοχη, όπως έχει υποσχεθεί ο κύριος Γραμματάς στις συναντήσεις μας, ότι οι αποζημιώσεις και τα διακανονισμένα χρέη τους θα τα πληρώσουν οι μέτοχοι. Και τώρα επειδή οι κύριοι μέτοχοι δεν περάζουν με ούτε ένα ευρώ μέσα, αυτοί θα τα πληρώσουν οι εργαζομένοι. Αν θέλει να αρχίσει ο διάλογος και να βγει αληθινός, να τα πει, ας φωνάξει τη Δευτέρα στους 100 ανθρώπους που έχουν αυτούς που θέλουν να φύγουν, να τους αποζημιώσει με την πέρα σύμβαση να φύγουν. Πόσο μπορεί να πέσει ο χαμηλότερος μισθός, δηλαδή σε τι ποσό? Όπως βλέπω, οι μείωσεις ποικίλουν. Αλλά ανάλογα η μεγάλη μείωση είναι με τις λιγότερες μέρες εργασία. Εγώ θέλω να βλέπω πεθύνερο 8ωρο. Όπως λένε οι παλιές συμβάσεις. Στην προηγούμενη το κάναμε για 1,5 χρόνο τετραήμερο. Τώρα, βάλαμε το νόμο του εκπεριτροπής με τη σύμβαση. Ας το βάλουμε και τώρα, τουλάχιστον να μην μου κόψει 16-16. Μην με κάνει διήμερο. Ναι.
Αλλά σαν ποσό, δηλαδή, μένα, πόσο θα κατακύλεις. Εγώ σύμβαση, χωρίς να έχει το εκπαίδευμα, δηλαδή δεν υπογράφω. Δεν μπορεί άδειο, αν θέλει η εταιρεία να διαλύσει ένα τμήμα, παρά δίκαιμα, θέλει να πει, ξέρεις, θέλω σε κιούρετοι όλοι να δουλεύουν διήμερο. Δεν μπορεί μόνο ημέρο. Και τους πάει στο διήμερο. Δεν αφηγούν όλοι. Το διήμερο σημαίνει 48% μείωση μισθού μόνο από τις μέρες που θα έχουν την εβδομάδα λιγότερες. 48. Και 10 που έχουν 58. Και 12 που γυρεύει 70. Ποιος θα πάει να δουλεύει για 300 ευρώ εκεί πέρα. Οι πολιτικοί παράγοντες του τόπου στέκονται στο πλευρό των εργαζομένων. Κάνουν κάποιες κινήσεις εκτός από μεγάλα λόγια. Έτσι δηλώνουν. Έχουμε δει συναφή με όλα τα κόμματα. Σήμερα έχουμε συνάντηση με τους τρεις βουλευτές του νομού της Νέας Δημοκρατίας και τον κύριο Ταγαρά, τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Κόλια, που μου άνοιξε τον κύριο Κόλια, με τον κύριο Κόλια στην συνάντηση για σήμερα. Έμαθα ότι η εταιρεία ζήτησε να δει τους κυρίους βουλευτές την Παρασκευή και τον κύριο Περιφερειάρχη που ήταν εμείς προημερών. Και του αναλύσαμε διεξοδικά το θέμα και τι ξέρει ο άνθρωπος, τι γίνεται ακριβώς και πού είναι το πρόβλημα. Εμείς δείχνουμε πού είναι το πρόβλημα. Την προηγούμενη φορά δεχτήκαμε να κατεβάσουμε το μισθό μας κατά 12,5 εκατομμύρια ευρώ τη διετία, τους μισθούς μας, για να βάλουμε πλάτη στην εταιρεία όπως λέγανε. Πέρα αυτό οι μέτοχοι δεν πάνε μέσα από 1 ευρώ. Τώρα θέλει πάλι πλάτη από εμάς, την ξαναβάζουμε την πλάτη. Του υπογράφω τα 12,5 εκατομμύρια, του υπογράφω για μένα το 24,5% μείωση. 16 από το μήνα που μιλάμε εκπαιδευτή, 16 με τη σύμβαση και 8,5 που έχω, να ξαναπάω πάλι 25% κάτω το μισθό μου, αλλά όχι 52,5%. Είναι πάρα πολύ. Και επειδή δουλεύουμε σε εταιρεία καζίνο, το οποίο εκεί δεν το αγνοούν, με την υπογραφή μου δεν θα κάνουμε όσο εργαζόμενο κλέψα. Είναι η καλύτερη εργαζόμενη στην Ελλάδα, μια εταιρεία η οποία δουλεύει εδώ 18 χρόνια, είχε 2-3 κουμπούσματα παρανομίας. Μετρημένα τα δάχτυλα, τα μισά δάχτυλα του ενός χεριού. Τα κουμπούσματα παρανομίας. Δεν θα εξαφιλιώσω τους ανθρώπους. Ο κύριος εξαφιλιωμένος, ο εργαζόμενος, ο εξαφιλιωμένος άνθρωπος δεν μπορεί να εργάσει. Ευχαριστώ.